Φέρουν μαθητέ, φέρνει στο φω το ΣΥΓΜΑ. Φέρονται να παρακάμπτουν το ενδεδειγμένο δρομολόγιο και να βγαίνουν παρανόμω στον αυτοκινητόδρομο με ακατάλληλα λεωφορεία, θέτοντα σε κίνδυνο του μαθητέ. Το Υπουργείο Μεταφορών, μετά από την παρέμβασή του ΣΥΓΜΑ, σπέβδει στο σημείο, μαθαίνουμε για αυτοψία. Θα πάμε, αίθουσα σύνταξη, θα πάμε στη Σοφία Ιωσήφ. Έχει ρεπορτάζ, έχει πληροφορίε. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι σοβαρότατες οι καταγγελίες γονεών Πέτρα για την ασφάλεια των παιδιών κατά τη μεταφορά τους με λεωφορεία από και προς σχολείο στη Λεμεσό. Το ΣΥΓΜΑ κατέχει η επιστολή που στάλθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για λεωφορεία τα οποία φαίνεται να βγαίνουν από την προκαθορισμένη διαδρομή και να χρησιμοποιούν παρανόμως τον αυτοκινητόδρομο. Πρόκειται για να εξηγήσουμε για χαμηλόπεδαστικά λεωφορεία που απαγορεύεται ρητό να βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Και διαβάζω πέτρα μέρος, μέρος της επιστολής. Είναι τραγικό το γεγονός ότι το λεωφορείο, αφού παραλαμβάνει τους μαθητές, τους μεταφέρει μέσω του αυτοκινητόδρομου με ταχύτητα που ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα, ενώ αρκετοί από αυτούς στέκονται λόγω μη επαρκών θέσεων. Στα καθίσματα δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας. Στην επιστολή αναφέρεται ότι οι κρούσει των γονέων είναι επανελειμμένε. Ναι, οπότε... Και οπότε... Ναι, και οπότε, και οπότε Σοφία φαίνεται ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά είναι κάτι που συνέβαινε κατά εξακολούθηση, θέτοντας σε κίνδυνο τους μαθητές. Αυτό, Πέτρα, φαίνεται και από την επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο Μεταφορών. Το ζήτημα, όπω μα ενημέρωσε ο προϊστάμενο διεύθυνση δημόσιων επιβατικών λεωφορείων, εντοπίστηκε αρχικά τον Οκτώβριο του 2021. Τότε, μετά από συστάσει, υπήρξε συμμόρφωση. Το τελευταίο διάστημα φαίνεται ωστόσο να καταγράφονται νέα κρούσματα. Το τελευταίο που είναι και σε γνώση του Υπουργείου Μεταφορών έγινε πριν περίπου τρει εβδομάδε. Το Υπουργείο λοιπόν μα διαβεβαίωσε ότι έγιναν συστάσει στην εταιρεία και ότι τι τελευταίε εβδομάδε παρατηρείται συμμόρφωση. Μακάρι. Στο κάδρο όμω βρίσκονται και καταγγελίε για καθυστέρηση στην παραλαβή των παιδιών από τα σχολεία. Επ' αυτού, πώ τοποθετείται το Υπουργείο. Οι πληροφορίε ειδικέ μα πέτρα έκαναν λόγο για καθυστέρηση μια ώρα στην παραλαβή. Αυτέ τι πληροφορίε μεταφέραμε στο Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο, αφού έλαβε διαφορετική τοποθέτηση από την εταιρεία, στέλνει αύριο επόπτε για να διενεργήσουν αυτοψία. Αυτός που, αυτό που μα τονίστηκε επανειλημμένο από το Υπουργείο, είναι ότι κανένα δεν παίζει με θέματα ασφάλεια και είναι ναι. και αυτό που περιμένουμε να αποδειχθεί και στην πράξη. Αναμένουμε λοιπόν, πέτρα εξελίξει. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Η...